Έτσι, σωστή διατροπή. Σωστά, παιδιά, μπράβο, ήθος. Έτσι, σωστά, το ήθος. Και χάσαμε, Αλέξανδρε, έβδομος. Εδώ χάσαμε το κύπελο για λίγο. Πάμε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε Μιχαλάκης. Ωραία, κύριε Παγιώσε. Για την παγκόσμια μέρα κατά των ανθρώπων. Γιώργος Φανίδας. Μπράβο, Γιώργο. Σπύρος, Σοντάκης. Μπράβο, ρε Σπύρο. Δυνατός. Μπράβο στα παιδιά όλα που τερματίζουνε. Μπράβο σας παιδιά. Μπράβο Άρη. Συγχαρητήρια. Νίκος Κοτομπής, έφτασε. Μπράβο Νίκο. Τζαλετάκης ο Πόδωρος. Μπράβο Χόδωρε. Πέμπης Αγγελόπουλος έρχεται. Μπράβο Πέμπη. Ένα σχόλιο για την απόδοση σου σήμερα και για το μήνυμα του αγώνα. Η απόδοση περνάει στη δεύτερη μέρα σήμερα. Σήμερα τρέχαμε για την ημέρα των κατά των ναρκωτικών, που είναι και παγκόσμια ημέρα στις 26 Ιουνίου. Το μήνυμα ήταν ότι ο αθλητισμός σε οδηγεί στο δρόμο στο μήνυμα των ναρκωτικών. Τρέξαν πολλά άτομα, το μήνυμα έχει περάσει πιστεύω από πέρσι και κάθε χρόνο και φέτος είμαστε περισσότερες συμμετοχές. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάνει επεξάρτηση, μας βοηθήσαν μέσα στη διαδρομή και έχω και μια προσωπική εμπειρία. Έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών, το παιδί έκανε επεξάρτηση και έγινε και ένας της καλύτερης δρομής στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι πολύ γνωστό στο ελληνικό χώρο. Και μου είπε ότι η Λία σώθηκε από αυτό, μακριά, και όποιο παιδί βλέπει που κάνει χρήση τον αποτρέπει και τον προσπαθεί με τον τρόπο του αυτό παιδί που το έχει ζήσει να είναι στο δρόμο του αθλητισμού. Ο αθλητισμός σώζει από πάρα πολλά. Γιώργο Ρασάνος, τώρα τερμάτισε η ομάδα. Είχε πέσει το μικρόφωνο. Αποστόλης Πετρομανιάκης, Άγγελος Παρθένης, Δημήτρης Τσιριβάκος. Η Λία Κατσίκη, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. 25 λεπτά. Είναι πολύ καλό το ρεκόρ, Ηλία. Γιώργος Σπυρόπουλος. Έλα Φωτεινή. Έλα Φωτεινή Κοντέδης. Φωτεινή Παρούτσου με την κόρη της στην Αλεξάνδρα. Σιδερέας Ευάγγελος μαζί με τον Τάκη τον Κράμπα. Βαγγέλης Δασκαλάκης. Έλα! Μπρούμας. Γιώργος, μπράβο ρε Γιώργο, τερμάτισες. Κάνε το σταυρό. Το κέντρο πρόληψης Μεσσηνίας με την παρουσία του εδώ δίνει το δικό του μήνυμα. Ναι στη ζωή, όχι στα ναρκωτικά. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, όπως είπα και προχθές, η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από επέτειος να γίνει καθημερινότητα. Και όλοι στον αγώνα. Γιατί? Αυτός ο αγώνας είναι το σκαλοπάτι στην κοινωνία των παιδιών και θεά. Και η πόλη σήμερα άνοιξε τη μεγαλύτερη αγκαλιά για να το καλοδεχτεί. Σας ευχαριστούμε όλους σας.